Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και πρωτοσάλτε να απαντήσω στον Βεβαίως, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, από αυτό το θέμα αρχίζουμε. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι. Να αρχίσουμε από αυτό, αφού πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς ασφαλτοστρώνουμε 1.150 δρόμους στο Δήμο Αθηναίων. Και αναφέρομαι τώρα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Δεν μπορώ να μιλήσω, όπως καταλαβαίνετε, συνολικά για την περιφέρεια Αττικής. Ναι, όχι, όχι, ναι, δεν έχετε σχέση με την περιφέρεια. Εσείς αναφέρεστε στο Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνοι, σωστά. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτόστρωσης που έχει υλοποιηθεί στην Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Συνολικά μιλάμε για το 50% του οδικού δικτύου της πόλης. Είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη ασφαλτοστρώσει πάνω από 550-570 δρόμους. Μάλιστα τώρα μπαίνουμε σε μεγάλες αρτηρίες, όπως είναι για παράδειγμα η Πανόρμου. Και γι' αυτό και να παρακαλέσω και για λίγη υπομονή, αν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Βεβαίως φροντίζουμε να εκτελούμε τα έργα νύχτες και Σαββατοκύριακα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί. Τώρα που κάνετε αυτό το πρόγραμμα. Να δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Ναι, τώρα που έχετε σε εξέλιξη αυτό το πρόγραμμα, κύριε Μπακογιάννη. Και για να το πω και στους άλλους φίλους, πέραν από τον φίλο Βασίλη, τον επαγγελματία, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, αν θέλουν να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, θα σας παρακαλούσα πολύ οι επόμενες παρατηρήσεις να έρχονται με τις οδούς, με το όνομα των οδών. Για να θέτω υπόψη τους δρόμους αυτούς, αν είναι Δήμο Αθηναίων ή Περιφέρειας, και να αποδίδουμε την ευθύνη εκεί που πρέπει, κυρίες και κύριοι. Θα σας παρακαλούσα, όχι γενικές αναφορές. Συγκεκριμένα πράγματα. Η οδός τάδε στον τάδε Δήμο. Σύμφωνοι, για να μπορώ να έχω αυτήν την πολύ απλή πληροφορία. Βλέπω ότι εκεί που οδηγώ είναι χάλι μαύρο και αυτός ο δρόμος λέγεται έτσι και είμαι στον Δήμο τάδε. Αυτό θα με διευκολύνει πάρα πολύ για να κάνω τη δουλειά μου και εγώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Μπακογιάννη, έχετε διασφαλίσει ότι δεν θα έρθει κάποιο φυσικό αέριο, δεν θα έρθει κάποια οπτική ίνα, δηλαδή ότι εκεί δεν θα χαλάσουν αυτό που φτιάχνετε? Να σας πω ακριβώς εμείς τι κάνουμε και πώς λειτουργούμε. Έχουμε το λεγόμενο πρωτόκολλο δρόμου. Δηλαδή, πριν μπούμε εμείς να ασφαλτοστρώσουμε μία οδό, πρέπει να πάρουμε έγγραφες διαβεβαιώσεις από όλους τους οργανισμούς κοινής ωφελίας ότι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα για 18 μήνες. Αυτό, ξέρετε, πολλές φορές μας οδηγεί και καθυστερήσει κάποιες ασφαλτοστρώσεις. Δηλαδή, μου έχει τύχει σε κάποιες γειτονιές να μου πούνε: μα καλά, γιατί έχει ασφαλτοστρώσει 10 δρόμους και δεν έχει κάνει αυτούς τους 2, τους 6-2. Αυτό συμβαίνει πολύ απλά γιατί περιμένουμε τους οργανισμούς κοινής ωφελίας. Όμως, έχοντας πει αυτό, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που αναγκάζονται να παρέμβουν είτε γιατί έχουμε ζημιές, βλάβες, είτε γιατί πρέπει να γίνουν νέες συνδέσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να προβλεφθεί στο πρωτόκολλο του δρόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς επιμένουμε να γίνει σωστή αποκατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια μάχη την οποία δίνουμε, όχι τόσο με τους ίδιους οργανισμούς, όσο με τους εργολάβους και τους υπεργολάβους τους. Τους τελευταίους μήνες, ο Δήμος Αθηναίων, για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχει βγει έξω και μοιράζει πρόστιμα. Μοιράζει πρόστιμα στους υπερεργολάβους, όχι μόνο αν δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, το οποίο είναι ένα συχνό φαινόμενο, όποιος περπατάει στην Αθήνα το ξέρει, αλλά και όταν δεν γίνεται σωστή αποκατάσταση. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε όλη την πόλη και να σεβόμαστε και το χρήμα των φορολογούμενων. Το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, στο οποίο αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά τα χρήματα πρέπει να πιάσουν τόπο. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα της αριξανερτής. Εδώ έπρεπε να έρθείτε, κύριε Μπακογιάννη. Πρέπει την επόμενη εβδομάδα, παρακαλώ. Όταν έχετε ανοιχτό το πρόγραμμά σας, σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ, γιατί τώρα έχω πνιγεί. Το επόμενο πρέπει να σας θέσω, να προλάβω. Στη διάθεσή σας, με μεγάλη χαρά. Μέχρι τότε, αν έχετε την καλοσύνη, στείλτε μου, παρακαλώ, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των ακροατών και των ακροατριών σας και εμείς θα φροντίσουμε να απαντήσουμε μία προς μία. Ωραία. Θα έρθουν όλα. Θέτουν το θέμα της πλατείας Εξαρχείων και των έργων μετρό, όπως επίσης και του βανδαλισμού εκεί κάποιου, υπάρχει κάποιος αδριάντας, κάποια πρωτομή. Υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα στα Εξάρχεια, το οποίο οι κάτοικοι των Εξαρχείων ξέρουν πάρα πολύ καλά, ότι εμείς καθαρίζουμε ξανά και ξανά και ξανά. Ναι. Και σε αντίθεση με το παρελθόν που υπήρχε μια λογική παράδοσης, που σηκώναμε τα χέρια και λέγαμε τι να κάνουμε, έτσι είναι, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, ας μην ασχολούμαστε. Αυτή η δημοτική αρχή και αυτό ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη μάχη καθημερινά. Αυτό κάνουμε στα Εξάρχεια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ναι. Τώρα, σχετικά με το μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, είναι πολύ ξεκάθαρο. Εμείς είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο κατά την άποψή μας πολύ σωστά
επιμένει να προχωρήσει με το έργο. Είναι αδιανόητο να συζητάμε εν έτη 2022 για το αν θα γίνει σταθμός του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων ή όχι. Λες και υπάρχουν αριστερά ή δεξιά βαγόνια του μετρό, ή λες και το μετρό κατά κάποιο τρόπο μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ένα έργο το οποίο μας αφορά όλους, είναι ένα έργο το οποίο υπερβαίνει κόμματα και παρατάξεις και το οποίο πρέπει να στηρίξουμε. Νησάφι με αυτούς τους λίγους, οι οποίοι δεν είναι καν κάτοικοι των Εξαρχείων και οι οποίοι επιμένουν να οικειοποιούνται την περιοχή και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Έργα στην πλατεία Συντάγματος και στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου. Ας αρχίσουμε από την πλατεία Συντάγματος. Πότε θα φύγει το παραβάν? Το παραβάν θα φύγει τις επόμενες εβδομάδες. Είναι ένα έργο το οποίο, όπως ξέρετε, έχει καθυστερήσει εδώ και 2 δεκαετίες. Εμείς υλοποιούμε μια αρχιτεκτονική μελέτη που μάλιστα έχει κερδίσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του κ. Μανίκα και της κ. Παπαδημητρίου από πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε δεν είχε προχωρήσει, αν και ήταν ένα έργο πολύ φυσικό. Ακριβώς διότι κανείς δεν ήθελε να τα βάλει με την πιάτσα των ταξί και να μετακινήσει την πιάτσα των ταξί. Όμως για μένα και για εμάς είναι αδιανόητο η κεντρική πλατεία της πόλης ή η πλατεία Συντάγματος να μένει σε αυτή την κατάσταση. Τα καλά νέα είναι ότι πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνετε ότι αν εσείς θέλετε μία φορά να τελειώσει, εγώ θέλω 2 φορές να τελειώσει, κάθε μέρα είμαι στο εργοτάξιο. Όμως σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσουμε ότι επειδή μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό δημόσιο έργο, θα πρέπει να μην κάνουμε κανένα συμβασμό και καμία έκπτωση ως προς την ποιότητα. Πρέπει να δείξουμε προσοχή, πρέπει να δείξουμε σεβασμό, πρέπει να δείξουμε φροντίδα. Έτσι κι αλλιώς, ξέρετε, και η πλατεία Ομονίας νομίζω δικαίωσε τις προσπάθειες. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου θα είναι την πλατεία, νομίζετε? Σε επόμενες εβδομάδες. Σε επόμενες εβδομάδες και πρωτοσάλτε. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις που είχαν να κάνουν με το ότι βρέθηκαν αρχαία και επειδή αναγκαστήκαμε να κάνουμε σωστικές ανασκαφές, αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε και τις μελέτες, γιατί λόγω σπουδαιότητας των ευρημάτων δεν μπορούσαμε να τα αποδομήσουμε. Άρα, έπρεπε να κάνουμε νέες αρχιτεκτονικές, στατικές και μηχανολογικές μελέτες σε κάποια σημεία. Είχαμε και ένα ζήτημα με τις υποδομές, διότι ήταν μια ευκαιρία αυτό το έργο για αναβάθμιση των υποδομών, συγκεκριμένα της ΔΕΗ και της ΕΙΔΑΠ. Έχουμε άλλωστε και πολλές κρίσιμες υποδομές, οι οποίες περνάνε από κάτω, το φυσικό αέριο, το ΣΥ, άλλες μη κρίσιμες όπως τότε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σας παρακαλώ να κρατήσετε είναι ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Θα είναι ένα πολύ ωραίο έργο, ένα έργο αντάξιο της πόλης, όχι μόνο του παρελθόντος, αλλά και του μέλλοντος Αθήνας. Ναι. Όταν θα έρθετε εδώ και θα ήθελα να είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να ορίσετε την ημέρα που θα κατεβείτε, κύριε Μπακογιάννη, θέλω να σας ρωτήσω και για το ενδεχόμενο πεζοδρόμησης, το να κυκλοφορούν ελεύθερα στην οδό Μητροπόλεως οι επισκέπτες μας και παρά μόνο τα ταξί να κάνουν διέλευση, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί και παρκαρίσματος και κυκλοφορίας των υπολείπων ημών. Εδώ και καιρό παίρνω ένα μήνυμα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν πέριξ της περιοχής Κάραβελ, εκεί προς το νοσοκομείο στο Συγκρού. Δεν έχουν διακοπεί ρεύματος μετά την κακοκαιρία του χειμώνα, το ξέρετε? Βεβαίως, έχουμε ένα υπόγειο πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ενέργειο δίκτυο, ναι. ούτε έχει να κάνει απλώς με το ότι έχει καεί μια λάμπα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και αρκετές μέρες είχε εγκατασταθεί το συνεργείο μας και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Είναι αρκετά δύσκολο, μου λένε οι τεχνικοί. Να σας πω εδώ το εξής, ότι δυστυχώς το δίκτυο της Αθήνας είναι γερασμένο. Είναι από την εποχή της δεκαετίας του 60 και του 70. Εμείς γι' αυτό το λόγο προχωράμε αυτή τη στιγμή με μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην πόλη. Σε επόμενες εβδομάδες θα υπογράψουμε μια σύμβαση για ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης. Τι κάνουμε? Έχουμε 43.500 ηλεκτροφωτιστικά στην πόλη, τα οποία θα αντικαταστήσουμε με LED. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σημαντικό γιατί θα έχουμε περισσότερο φως, το οποίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι όμως και πάρα πολύ σημαντικό διότι θα έχουμε πλέον τους αναγκαίους αυτοματισμούς, δηλαδή δεν θα περιμένουμε από τον δικό σας φίλο να μας ενημερώσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα δηλώνεται αυτόματα στο κέντρο ελέγχου και βεβαίως θα κάνουμε πολύ σημαντικές οικονομίες. Οικονομίες που ειδικά τώρα με αυτή την ενεργειακή κρίση τις έχουμε περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ. Οικονομίες που με τη σειρά τους θα μεταφέρουμε στους πολίτες, διότι θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε τα ανταποδοτικά. Ναι, ένα είναι αυτό. Θέμα ασφάλειας, κύριε Δήμαρχε, για το κέντρο, για τον Δήμο Αθηναίων. Ζήτημα ασφάλειας. Το θέτουν ακροατές μας. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, μην μασάμε τα λόγια μας.
Η Αθήνα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αρκεί να κάνετε μια βόλτα στις γειτονίες για να πιστείτε, και εδώ δεν χρειαζόμαστε στατιστικές. Εγώ περπατάω κάθε μέρα και ακούω τον κόσμο. Άλλωστε, ο Δήμος Αθηναίων, πρέπει να σας πω ότι έχει χαρτογραφήσει την εγκληματικότητα και την παραγωγικότητα στην πόλη. Είναι ο μαύρος χάρτης της πόλης, τον οποίο είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε στην κυβέρνηση. Το έχουμε κάνει δρόμο-δρόμο, πλατεία-πλατεία, στενό-στενό. Διότι πραγματικά θέλουμε όλοι, μικροί, μεγάλοι, νέοι, νέες, παιδιά, μαμάδες, να κυκλοφορούν άφοβα και αβίαστα στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος για ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό, δεν ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια. Είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος, αλλά δυστυχώς τα τελευταίους μήνες διαπιστώνουμε μια υποχώρηση της αστυνομίας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Δήμος. Με την καθαριότητα, με το φως, με το πράσινο, με τον πολιτισμό στις γειτονίες, αλλά δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, την αστυνομία. Τώρα, εγώ έχω ένα πρόβλημα με τον Τάκη τον Θεοδωράκο, είναι και φίλος μου. Αλλά οφείλω να σας πω και να το πω και δημόσια, γιατί εδώ έχει φτάσει η απόγνωσή μου, ότι τον παρακαλώ εδώ και ένα μήνα να συναντηθούμε. Τώρα καταλαβαίνω ότι προφανώς ο Υπουργός έχει άλλα ζητήματα, έχει πολλά ζητήματα, αλλά φαντάζομαι πως μεταξύ των πρώτων 10 είναι και η Αθήνα. Να σας το πω κι αλλιώς, Τάκη, έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Και πρέπει κάτι να κάνουμε, και πρέπει κάτι να κάνουμε άμεσα. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ. Έχουμε την πλατεία Συντάγματος. Θα ζητούν να δώσετε δημοσιότητα τη μελέτη, κύριε Μπακογιάννη. Ευχαρίστω. Ναι. Άλλωστε, εδώ να επαναλάβω ότι η μελέτη αυτή δεν είναι δικιά μας μελέτη. Είναι μια μελέτη η οποία έγινε από την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την έκαναν δύο διαπρεπείς αρχιτέκτονες, ο κ. Μανίκας και η κυρία Παπαδημητρίου. Εμείς επικαιροποιήσαμε στη συνεργασία με τον κύριο Μανίκα και την κυρία Παπαδημητρίου τη μελέτη και την υλοποιούμε. Ναι. Δρόμοι πέριξ της πλατείας Ομονίας επισημαίνονται. Ξέρετε, εκεί από 3 Σεπτεμβρίου Σοκράτους, γύρω-γύρω εκεί θέλουν και περισσότερη φροντίδα. Ακούω εκεί, ξέρετε, τώρα αυτή η περιοχή αναβαθμίζεται με τα ξενοδοχεία που κτίζονται. Η πλατεία θα πάρει άλλη μορφή και θέλουν έτσι την εποπτεία σας. Η πλατεία Ομονίας έχει ήδη πάρει μια άλλη μορφή. Είναι η νέα πλατεία Ομονίας, την οποία όλοι βλέπουμε, όλοι ζούμε και όλοι χαιρόμαστε. Έχουμε ταυτόχρονα πολλές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή, πάνω από 25 νέα ξενοδοχεία. Αντίστοιχα, στην πλατεία Θεάτρου έχουμε πολλές επενδύσεις. Μάλιστα, θα ξεκινήσουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα πολύ σπουδαίο έργο στην πλατεία Θεάτρου για την ανάπλαση της πλατείας Θεάτρου. Μιλάμε, είναι μια μικρή πλατεία, αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου, υπερτοπική. Αλλά βεβαίως και εδώ στην ευρύτερη περιοχή ισχύει το πρόβλημα το οποίο ισχύει σε όλη την Αθήνα. Χρειαζόμαστε περισσότερη αστυνόμευση. Η Αθήνα χρειάζεται προληπτική. Ήταν κέντρο των ξεκομμανών από την πλατεία Θεάτου το 2009. Ήμουν σχεδόν μέρα παραμέρα στην πλατεία εκεί. Μάλιστα. Κοιτάξτε, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η Αθήνα χρειάζεται μια προληπτική, ενεργή και διαρκή αστυνόμευση στις γειτονιές και στο κέντρο της. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο μοντέλο κοινωνικής αστυνόμευσης. Με τον αστυνομικό στη γειτονιά. Ναι. Όχι το αστυνομικό, απλώς και το αστυνομικό. Και μια συνεργασία μαζί σας και με αυτό που λέμε δημοτική αστυνομία. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Και έλεγα τώρα προηγουμένως για τη Μητροπόλεως. Εκνεύρισα τον κύριο Καλογερά, μου λέει: άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Και πώς θα πηγαίνουν σπίτι τους όσοι μένουν στην πλάκα. Προσπαθώ να πω ότι με τη μία λωρίδα που κλείνει από τα σταυρωμένα αυτοκίνητα στη Μητροπόλεως είναι αδιαπέραστη. Δεν έχει νόημα δηλαδή να χρησιμοποιείται. Με αυτό προσπαθώ να πω. Να τη δώσουμε όλοι στους πεζούς πλην των ταξί που προφανώς θα καλύπτουν συγκοινωνιακή ανάγκη για να μπορούν να περπατούν. Δηλαδή να γίνεται. Πώς να το πω, να είναι για μια δουλειά μόνο. Να περπατούν ελεύθεροι οι άνθρωποι, μην πατάνε πάνω στα αυτοκίνητα. Εμείς κάθε μέρα σπάμε το κεφάλι μας, ναι. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Ως Δήμος έχουμε εξαντλήσει κάθε μέσο και κάθε αρμοδιότητά μας. Η δημοτική αστυνομία στην οποία αναφέρεστε δεν είναι υποστελεχωμένη, αλλά έχει και ένα ζήτημα αρμοδιοτήτων. Σκεφτείτε ότι η δημοτική αστυνομία μέχρι το 2014 έχει 1.150 ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 400-450. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και ζητήματα με τις αρμοδιότητες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να σταματήσει και να γράψει κάποιον ο οποίος κινείται με τη μηχανή του πάνω σε έναν πεζόδρομο. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε όλο από την αρχή.
Ναι. Αλλιώς δεν θα έχουμε αποτελεσματικότητα και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη λάθος. Φαντάζομαι ούτε για ηχορύπανση μπορεί να σταματήσει, γιατί έχουν πια, έχει εκτρακινηθεί όλο το πράγμα. Δηλαδή έχει ο άλλος, έχει κόψει την εξάτμισή του και σηκώνει τον κόσμο όλο. Βγαίνει και μια βιαιότητα έτσι προς το σύνολο. Ούτε αυτά μπορεί να τα σταματήσει η δημοτική αστυνομία. Δεν μπορεί κανείς να τους κάνει τίποτα. Η δημοτική αστυνομία, εάν περάσει κάποιος ανάποδα. Κατεβεί ανάποδα την Βασιλίση Σοφίας και περάσει τρία κόκκινα. Η Δημοτική Αστυνομία έχει την ίδια δυνατότητα από τον νόμο να τον σταματήσει που έχετε εσείς και εγώ. Μάλιστα. Τίποτα δηλαδή. Εμείς λοιπόν δεν βγαίνουμε τώρα να πούμε ξέρετε, να δείξουμε το δάχτυλο την κυβέρνηση και το κεντρικό κράτος και να πούμε το κάνουν αυτοί. Όχι. Βγαίνουμε και λέμε ότι όχι, πάμε όλοι μαζί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να βελτιώσουμε και να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Για να μπορέσουμε να είμαστε πιο χρήσιμοι. Ναι. Δηλαδή, δεν παίζουμε το γνωστό πολιτικό παιχνίδι. Άλλωστε, όπως καταλαβαίνετε, ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που θέλει να παίξει οποιοδήποτε πολιτικό παιχνίδι είμαι εγώ, έτσι. Ναι. Είμαι περήφανο μέλος της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω πραγματικά ότι αυτή είναι η καλύτερη κυβέρνηση που είχαμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ναι. Και πιστεύω πραγματικά ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που είχαμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ναι. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και δεν έχουμε την υποχρέωση να αναφέρουμε τα προβλήματα για να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Ναι. Και ποδηλατόδρομος στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου. Θέλετε να πείτε κάτι, να το αφήσουμε όταν θα έρθετε με περισσότερες λεπτομέρειες, είμαι εδώ. Θέλετε να τα πούμε όταν έρθω εγώ. Ωραία, 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 ωραία. Με τον κύριο Γιαννίδη, οι υπηρεσίες σας θα συνοηθούμε σήμερα για να κατέβετε κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.